Κύριος Δεργιαδές από τη Μακεδονία και συνέχεια κύριος Βιτάλης. Εδώ κύριε Πρόεδρε. Εχθές μιλήσατε για μεγάλες αποφάσεις και είπατε ότι η κυβέρνησή σας θα, αν το Πασόκ γίνει κυβέρνηση, θα δώσει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι μιλάτε γενικόλογα για την οικονομία, ενώ η αριστερά υποστηρίζει ότι θα εφαρμόσετε την ίδια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Μάλιστα, η κυρία Παπαρίγα εδώ σε ένα σχόλιο της σας είχε χαρακτηρίσει ήπιο, ευαίσθητο και τον κύριο Καρμαλή έντιμο κακό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τελικά, τι ποσοστό αυξήσεων θα δώσετε, 0,5%, 2%, 1%. Ποια είναι μια καλή σύνταξη για έναν μέσο συνταξιούχο σήμερα? Γιατί αποφεύγετε να δώσετε κάποια μεγέθη και τελικά τι θα κάνετε με αυτούς τους χιλιάδες συμβασιούχους όπως οι πυροσβέστες ή οι καθαρίστες, η υπόθεση της Κούνεβα είναι ακόμα σε μια κρεμότητα. Τι θα κάνετε με όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα και ας το αξιολογήσετε. Οι χαρακτηρισμοί μπορεί ο καθένας να τους χαρακτηρίσει όπως θέλει. Εγώ θέλω απλώς να πω σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα της κυβέρνησης, δεν είδα κανένα πρόγραμμα, ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, πάγωμα μισθών, μείωση υπεροριών, οδηπορικών που θα είναι περίπου 460 εκατομμύρια, αλλά με αρνητικότατες επιπτώσεις στην οικονομία και στον ελληνικό λαό. Και 6 χρόνια εμείς καταθέτουμε προγράμματα, η κυβέρνηση λέει πολλά, αλλά δεν πράττει τίποτα. Η ουσία είναι ότι σε ό,τι αφορά, από ό,τι κατάλαβα από την ερώτησή σας, τον εργαζόμενο, χρειάζεται να διασφαλίσουμε τα δικαιώματά του. Σήμερα υπάρχει ένας εργασιακός μεσαίωνας. Η Κούνεβα είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, των γραφείων ενοικιάσεων εργαζομένων, για το οποίο έχουμε πει θα αναθεωρήσουμε. Χρειάζεται σιγουριά, ασφάλεια ο εργαζόμενος, ώστε να μπορεί και να αποδώσει. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι βασικό αναπτυξιακό στοιχείο. Ο εργαζόμενος να αισθάνεται σιγουριά, ασφάλεια τα δικαιώματά του. Και βεβαίως οι αυξήσεις θα γίνουν μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αλλά εμείς είμαστε θετικοί, όπως σας είπα και χθες.